απόρριψη της αίτησης για την ίδρυση του Καλλιτεχνικού Σχολείου στα Κύρια. Θέλω να μάθω γιατί αυτή η διαδικασία, ενώ είχε τέτοια καλή προοπτική, ώστε στο γυμνάσιο των Κυριών να δημιουργηθεί και το καινούργιο σχολείο, ενώ είχε γίνει τόση πολλή δουλειά, για να γίνει ένα καλλιτεχνικό σχολείο, έπρεπε ουσιαστικά αυτά τα λίγα τα παιδιά, η αίτηση αυτή να προωθηθεί τέλος πάντων, να γίνει ένα φρέγκοστε, να κλείσει το σχολείο και να γίνει μια άλλη συζήτηση, να δούμε ακριβώς τι γίνεται στην Αθήνα και να γίνει εκ νέου καινούργιο ΦΕΚ ίδρυσης νέου σχολείου καλλιτεχνικού. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι το σχολείο αυτό έχει αποδειχθεί η αίτηση να έχει προχωρήσει. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω θετικά ή αρνητικά. Συγγνώμη, αν έχει αποδειχθεί. Μπορώ να σας δείξω μετά κάτι. Ναι, αυτό έπρεπε να γνωρίζουμε. Να μας ενημερώσετε από πού. Δεν υπάρχει αργότερα, δεν υπάρχει, διότι στο Υπουργείο. Το ΦΕΚ ίδρυσης έχει συγκεκριμένη χρονολογία στα σχολεία. Τώρα, μετά από λίγο καιρό, θα γίνουν εκλογές, θα κλείσει η Υπουργή. Πότε θα βγει η ΦΕΚ ίδρυσης. Και δεν είναι μόνο το χρονολογικό κομμάτι, είναι και το κυρίως κομμάτι. Ότι δεν υπάρχει θετική εισήγηση από κάτω. Δεν έχουμε πάρει κάποιο έγγραφο στο Δήμο να μας λέει αυτά τα οποία μας λέτε εσείς. Εσείς τι ενημέρωση. Δεν έχω μία. Επειδή αυτό... Κάτι πήγε στραβά δηλαδή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Κάτι πήγε στραβά ή κάτι πήγε. Υπεύθυνες είναι οι υπηρεσίες οι οποίες το έχουν αναλάβει και το προωθούν για την δημιουργία του συγκεκριμένου σχολείου να αναβαθμιστεί και να γίνει παράλληλα ένα άλλο σχολείο με την παράλληλη λειτουργία αυτού. Αυτές είναι οι προθέσεις, αυτές είναι οι διαδικασίες, αυτό υπάρχει, η ενημέρωση υπάρχει μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη ενημέρωση. Ως προς το αρνητικό, ως προς το αρνητικό. Κυρία Κυρική, κυρία Κυρική, ζητάς από εμάς να κάνει κάποια πράγματα. Η ενημέρωση που σας ενημερώνει. Εγώ έμαθα το άρα να σε ενημερώνει. Εγώ αυτή τη στιγμή σας ενημερώνω. Ως Δήμος τι κάνατε, δεν είναι ο αντιδήματος εδώ που μπορεί να μας απαντήσει πιστεύω. Αυτό λέω, εσείς από τις υπηρεσίες τι διαδικασία έγινε και πόσο πιστεύουμε ας πούμε ως Δήμος η διοίκηση ότι θα πραγματοποιηθεί οι πιθανότητες έχουν να γίνει αυτό. Η διαδικασία που πηγαίνει ήταν από την αρχή, ήταν μια διαδικασία, ήταν προσφερόταν για την δημιουργία. Κάτι έπρεπε να κάνουμε κάποιες συνέργειες που έχουν προηγηθεί. Εμείς κάναμε κάποιες ως τοπικό. Έγινε μια συνέντευξη και με το Σύλλογο Βολεοδική και δεν μπορώ. Ήμουν και εγώ παρούσα στη συνάντηση. Ωραία, λοιπόν. Η δεύτερη συνάντηση έγινε επειδή αφορούσε κατά κύριο λόγο τα παιδιά της τελευταίας τάξης του Δημοτικού Σχολείου και της προτελευταίας, δηλαδή την πέμπτης και έκτης, έγινε και μια συνάντηση με το Σύλλογο Βολεοδική και δεν μπορώ στο Δημοτικό Σχολείο. Και ήταν και οι δάσκαλοι παρόλες και η γνώμη ολονόγη ήταν ότι είναι πολύ θετικό να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες. Η κυρία Σαββίδου, η διευθύντρια του γυμνασίου, έκανε μια εισήγηση την οποία την πήρε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση δράμας και την έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας. Και είμαστε εκεί και περιμένουμε τι θα γίνει. Τώρα, η κυρία μας λέει ότι έχει ας πούμε απορριφθεί. Άρα περιμένετε να πάρει στο Υπουργείο. Ναι, κυρία Αγγελική, νομίζω από ό,τι έχω καταλάβει η Αγγελική, εσύ με την κυρία Σαββίδου κάνατε. Η κυρία Σαββίδου είχε την έμπνευση. Γι' αυτό έχει να ενημερώσει. Πριν να φτάσουν εδώ οι υποθέσεις στα συμβούλια που λέτε και όλα αυτά τα διαδικαστικά, εδώ και δύο χρόνια και μόνη της αυτή την έμπνευση να δημιουργήσει ένα τέτοιο μεγαλόπνοο σχέδιο μέσα στο χωριό.
κανείς δεν γνώριζε για πάρα πολύ καιρό τι. Αυτό είναι όμως. Τι εργασία έχει. Μισό λεπτά και λίγο. Μισό λεπτά και λίγο. Επειδή εγώ δούλεψα και στο μουσικό και ήταν ένα σχολείο το οποίο ξεκίνησε με πολύ λίγους μαθητές και έφτασε χρόνο το χρόνο να πηγαίνει στους 500 και συν 100 άπειροι καθηγητές. Αυτό λοιπόν έδωσε μια πολύ μεγάλη πνοή μέσα στην πόλη. Με πολύ μεγάλα κονδύλια, γιατί τα παιδιά έχουν catering, εδώ υπάρχουν μαθητές οι οποίοι πηγαίνουν, συντίζονται. Υπάρχει δηλαδή, κινείται, έχουν χρήματα, υπάρχει ενίσχυση. Παρ' όλα αυτά, ενώ θα ήταν ένα πολύ καλό έργο για αυτόν τον τρόπο που μαραζώνει, με τον τρόπο που εξελίσσεται το χωριό και θα μπορούσαμε να έχουμε μαθητές από γειτονικά χωριά, το έργο αυτό δυστυχώς θα έχει πορεία που θα έχει. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Ευθύνεται κάποιο η διοίκηση του Δήμου, ευθύνεται. Δεν ξέρω πώς ευθύνεται. Εγώ δεν μπορώ. Είστε γνώστες έτσι που σας ακούω. Υπάρχουν κάποια λάθη που γίνανε λάθη. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ θα περιμένω, την επίσημη, το επίσημο έγγραφο να έρθει του Υπουργείου Παιδείας. Πάντως τα ΦΕΚ όλα αυτά έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που κινούνται. Όπως και η διαδικασία που έγινε η αίτηση προς το Υπουργείο που έκανε και ο Προϊστάνο. Από εκεί και πέρα, μακάρι. Ευχόμαστε να είναι θετικό. Με λίγα λόγια. Μακάρι, πραγματικά. Να πω κάτι και εγώ, έτσι δεν σου πω. Με λίγα λόγια. Την ώρα που ανακοινώθηκε ότι θέλαμε να αυτό το πράγμα, θέλαμε. Οι δύο καθηγητές του Τρίτου που κάνανε το πράγμα, κάνανε την αίτηση και του είπαν δεν έγινε καμιά ενέργεια από την ενεργά του Δήμου. Να πάνε στο Υπουργείο να κάνουν να δείξουν το Τρίτο. Όλα έχουν γίνει. Όλα έχουν γίνει. Ο Δήμος σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Δράμας έχει κάνει όλη τη διαδικασία. Αυτά δεν δείχνουν τα μέτρα στο Υπουργείο, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, καθένας έχει ας πούμε τον τρόπο του, τι να πω. Αυτά τα πράγματα είναι λεπτά. Η διαδικασία είναι άλλο, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έπρεπε αυτό να το υποβάλει. Μια χαρά τα έκανε το Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πάρα πολύ καλά τα διεκπαιδεύσει η Δευτεροβάθμια και αυτό που εξαιρετική δουλειά κάνει. Το γνωρίζω. Κάπου αλλού κόλλησε φαίνεται, δεν ξέρω. Τώρα εσείς λέτε κόλλησε. Εγώ προσωπικά δεν έχω την πληροφόρηση για αυτό το πράγμα. Ναι. Πότε θα έχουμε αποτελέσματα. Εντάξει, εγώ μιλάω για τα αποτελέσματα. Εγώ δεν κρίνω κανένα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Μπορείτε να μας τα δώσετε να τα διαβάσουμε, να δούμε. Όχι, βέβαια. Τότε μένει μισό αυτό το οποίο μας λέτε. Απλά ήρθε να μας πληροφορήσει. Ωραία, αλλά δεν σας πληροφορήσει. Μήπως προλάβουμε κάτι. Χωρίς απόδειξη. Δεν είναι χωρίς απόδειξη. Εσείς τη Δευτέρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο, σαν αντιδήματος. Στο Υπουργείο δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτήσουμε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί μέσω της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το θέμα. Μα προχώρησε σωστά από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ναι, αυτό λέει. Ο Δήμος δηλαδή από την πλευρά σου τι έκανε, τη σύμφωνη γνώμη, έγραφε ας πούμε ότι συμφωνεί ως Δήμος αυτό μονάχα, δεν είχε κάτι άλλο να κάνει. Κάποια μελέτη, κάποια. Τι νομίζει τώρα ότι έκανε ο Δήμος. Ρωτάω τι έκανε. Ο Δήμος. Θα είχε τις επαφές τις οποίες έπρεπε να έχει. Έκανε το φάκελο, για να ενταχθεί το σχολείο. Έκανε το φάκελο για να ενταχθεί το σχολείο. Για να πάει το πρόγραμμα. Τότε να σε δώσουμε όλα τα να δείτε οτιδήποτε έχει ο Δήμος. Όχι, εδώ να μου το πείτε, πού στο δω. Συγγνώμη, δεν τα έχουμε μπροστά μου. Έκανε το φάκελο για να ενταχθεί το σχολείο για αυτό το πρόγραμμα. Άρα κάτι δεν έκανε σωστά για ακόμα μια φορά. Σωστό, δεν το λέμε, πολύ. Γιατί δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μήπως έχει κάποια έτσι και μπορούμε να σώσουμε μια κατάσταση.
σας πω κάτι, εσείς ως αντιδήμαρχος, εφόσον έχετε τις αμφιβολίες σας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή να πάρετε πληροφορίες οτιδήποτε, να σας έρθει με το καλό και μακάρι το εύχομαι, γιατί είναι μαζί με την κυρία Σαββίδη οι μόνες που δουλεύουν στο γυμνάσιο από εδώ και πονάμε πολύ περισσότερο από τον καθένα. Μακάρι πραγματικά να έρθει μια θετική εισήγηση, ειλικρινά το εύχομαι, ειλικρινά. Αφού είστε ανήσυχοι και ενδιαφέρεστε γι' αυτό, γιατί περιμένατε τη σήμερινή ημέρα και δεν το ενημερώσατε με τόσο αυτοκίνητο. Συγγνώμη, παροπρόεδρε. Όχι, ναι, ήταν μία πληροφορία. Περίμενα να το ψάξουμε πιο νωρί. Μισό λεπτό. Ήταν ένα διασταυρώσιο. Δεν μπορώ να κάνω. Εγώ δεν έρχομαι εδώ για, βλέπετε, για να. Για την ένταση δεν με ενδιαφέρει. Μακάρι να υπάρχει μια άλλη εισήγηση ή αν γίνεται να τροποποιηθεί κάτι, δεν ξέρω πραγματικά. Μακάρι για το χωριό. Ειλικρινά το εύχομαι. Μακάρι. Μα όλοι το αυτό το. Όλοι πήραμε την απόφαση ομόφωνα. Το ξέρω. Γιατί ήταν ο μόνος τρόπος για να συνεχίσει η λειτουργία του γυμνάσιου. Γιατί όπως πάμε θα κλείσει, όταν υπάρχει υπογεννητικότητα και πάμε να κλείσει. Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και από όλες τις περιοχές. Να γίνουν ενέργειες, ναι. Πρέπει να κατατεθεί ο φάκελος. Έτσι, και να ζητάνε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Ναι. Αυτή είναι η διαδικασία, έχει γίνει η διαδικασία. Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από ό,τι λέει ο Αναδήματος. Δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Να προτείνω κάτι για να τελειώσει το θέμα, να πάμε παρακάτω. Κυρία Αγγελική, αν θέλετε τη Δευτέρα να τηλεφωνηθούμε, να συζητηθούμε, να μας ενημερώσετε. Γυμνάσιο και. Να μας ενημερώσετε και να δούμε, α πούμε, τι γίνεται.